Μας, Και εμένα το παιδί μου έχει τώρα 10 χρόνια που λείπει. Εντάξει, προσπαθεί, είναι δυνατός. Όλοι το αγαπάμε, όμως θέλουμε, ξέρετε, να είναι άνετος, να μην το δείχνουμε το δάχτυλό του, γιατί δεν προκαλεί κανένα, δεν κάνει άσχημα πράγματα, κινήσεις. Είναι ένα ολτενερή παιδάκι, πολύ γλυκό παιδάκι. Όταν ήρθε και σας το είπε ότι σκέφτομαι να φύγω από την Κύπρο γιατί δεν αντέχω να με δείχνουμε το δάχτυλο, αυτό που είπατε κι εσείς. Πώς αντιδράσατε εσείς, τι του είπατε? Τι να του πω, να κάνει αυτό που λέει η καρδιά του και είμαι δίπλα του. Και εγώ και τα αδέρφια του, ο πατέρας του, να κάνει αυτό που θέλει. Μετά από 10 χρόνια που μας είπατε είναι στο εξωτερικό, δεν νιώθετε την ανάγκη να του πείτε να επιστρέψει, ενδεχομένως να έχουν αλλάξει πράγματα? Μα δεν βλέπω να αλλάξει κάτι. Κάποτε μας σκέφτεται πάρα πολύ. Μια φορά το χρόνο έρχεται και μας βλέπει το παιδί. Κάποτε οι αδερφές του του λέει να έρθει εδώ να βρει δουλειά. Αλλά όσο σκέφτεται αυτά που έχει περάσει στις δουλειές του... Αντιμετώπισε και στο χώρο εργασίας διακρίσεις. Ναι. Εκεί ήταν η πιο σημαντικότερη πίεση που ένιωσε. Ναι, μέχρι ο διευθυντής του, που είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε διευθυντής, που πρέπει να κοιτάζει αυτά τα παιδάκια, να τα ψυχαγωγεί, να του φωνάξει τα πιο άσχημα λόγια. Α, γλωσσική, λεκτική βία. Εκεί έχει πληγωθεί πάρα πολύ το παιδί. Σε ποια χώρα είναι, αν μπορείτε να μας πείτε, σε ποια χώρα είναι τώρα, για να καταλάβουμε και πού είναι οι διαφορές? Στην Αγγλία, στο Μάντσεστερ. Στη Βρετανία. Μπορείτε να μας πείτε την ηλικία του παιδιού σας όταν πήρε την απόφαση να φύγει? Ήταν 24 χρονών. Τέλειωσε το πανεπιστήμιο πρώτα εδώ, δούλεψε, έκανε τα χρήματά του που χρειάζεται του να συνεχίσει τις σπουδές του εκεί, τέλειωσε εκεί τις σπουδές του, πήρε το δίπλωμα του στο ανθρωπίνου δυναμικού και έχει μείνει εκεί, δεν θέλει να γυρίσει πίσω λόγω αυτού του θέματος. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιραστήκατε την εμπειρία σας μαζί μας.